κρίνεται και εκαταρρώνουν την φιλιαρία του που με έκαμε μέσα εις τόσην ζέστη και εις τόσον ήλιον να βγω από τον δρόμο μου. Ετοιμαζόμενοι να επιστρέψω επί των βημάτων μου και να πορευθώ προς την οδόν του καφενείου Παραδείσου. Ότε έφλης η ιδέα ότι ήμουν στη μικρά πλατεία με εφάνει αλόκοτος. Ερώτησα τον εαυτό μου γιατί και ευθυμήθη το όνειρό μου. Εδώ είναι όπου ο περίφημος κάτοχος του θησαυρού με έδωκε συνάντηση. Είπα καθ' αυτόν. Και ενηδίασα. Μηχανικός δε. Έστρεψα την κεφαλή μου προς το μέρος όπου ήσαν μερικά σιδεράδια. Φρίκι, 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 φρίκι. Εκεί ή το ελληνικό καφενείο και εκεί κάθετο. Η πρώτη εντύπωσή μου ήταν μια ζάλτη. Νόμιζα ότι ήθελα να πέσω. Ακούμπησα εσέ παράπλημα και τον εκείταξα πάλι. Τα ίδια μαύρα ρούχα. Το ίδιο ψάχνο καπέλο. Η ίδια φυσιογνωμία. Το ίδιο βλέμμα. Και με παρατήρη. Άσα να μειχτεί. Τα νεύρα μου έλαβαν πια την ένταση. Όπου ενόμιζα ότι είχε χυθεί σίδηρος εντός μου. Η ιδέα ότι το μέρα μεσημέρι. Ότι εκπερνούσαν άνθρωποι. Νομίζοντας ότι τίποτε έκτακτον δεν συνέβαινε. Και ότι εγώ, μόνος εγώ, εγνώριζον ότι συμβαίνει το φρικτότερο πράγμα. Ότι εκεί κάτι το εμφάνεσμα. Τι είδε ποιας δυνάμεις έχω. Και από ποιαν σφαίραν του αγνώστου ερχόμενο. Από ποιαν κόλας. Από ποιον έργος. Με παρέλυε και ήρχισα να τρέμω.